Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντουλάκο. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μακόπουλε, κύριε Μησιάκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι γίνεται, είναι μια εβδομάδα γεμάτη ένταση στο Δήμο σας. Είχαμε και κατάληψη από τους εργαζόμενους στις αρχές της εβδομάδας και είχαμε τελικά και απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι, προβλέπω ότι δεν θα είναι απλώς αυτή η εβδομάδα με ένταση. Προβλέπω ότι θα είναι πλέον η επόμενη θητεία μέχρι το τέλος της. Διότι εδώ αντιμετωπίζουμε πλέον ένα θέμα δημοκρατίας. Υπάρχει μία δήμαρχος, η οποία κατά παράβαση καθήκοντος τον Δεκέμβριο του 2019 πήρε μια απόφαση η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά των 14 που έχει η σημερινή διοίκηση. Την οποία έλεγε αυτή η απόφαση ότι δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 178 του νόμου επενδύων στην Ελλάδα που αφορούσε την ιδιωτική καταλληλότητα στους Δήμους. Θα θυμίσω δε πως η κυρία Δήμαρχος προεκλογικά σε κάλεσμα του Σωματείου του Δήμου Πετέλης είχε πει με μεγάλο πάθος ότι δεν θέλει ιδιώτες στην καταλληλότητα. Να, προεκλογικά. Να πάμε στο σήμερα. Να. Εφόσον είχε προσπαθήσει δύο φορές να περάσει μέσω από την Οικονομική Επιτροπή, και εδώ θέλω να στηριχθέσω τον απαράδεκτο νόμο που έχει εφαρμόσει ο κ. Θεοδωρικάκος, που απαγορεύει τόσο μεγάλες αποφάσεις και τόσο μεγάλα ύψη οικονομικά να περνάνε μόνο από την Οικονομική Επιτροπή και να αγνοείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν απαγορεύει, λοιπόν, επιτρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να πάρει την απόφαση, ενώ θα μπορούσε να την πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαγορεύει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ συγγνώμη για τη φράση. Έχει δώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα στις επιτροπές όπου έχει πλειοψηφία η διοίκηση. Αναγκαστικά. Λοιπόν, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Να υποθηκεύει σε έναν Δήμο για 3,5 χρόνια, όπως έχει υπογράψει την ιδιωτική καθαριότητα, κυρία Τσιχαλιά, στις συμβάσεις της. Να υποθηκεύει λοιπόν ένα Δήμο και αυτό να το αποφασίσουν 6 άνθρωποι με ονοματεπώνυμο πλέον και να μην αποφασίζει το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν έχουν προσπάθει δύο φορές μέσω της Οικονομικής Επιτροπής να πάρει την απόφαση και ευτυχώς η αντίδραση του Σωματείου του Δήμου Κατέλης και βέβαια στην τρίτη φορά και της ΠΟΕΟΤΑ αλλά και σύσσωμο της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θέλω απλώς να σας διορθώσω ότι δεν έγινε, επειδή το είπε και η κυρία Τσιχαλιά στην δήλωσή της που έβγαλε, φασιστική, παράνομη κατάληψη. Θέλω να θυμίσω στην κυρία αυτή που μας λέει φασίστες, διότι εγώ δεν έχω μάθει να μιλήσω συνομιλώ με ανθρώπους που είχαν λέει φασίστα, θέλω να τη θυμίσω ότι ήταν επίσημη 24ωρη απεργία της καθαριότητας του Δήμου Πετέλης. Αγαπητοί, κατάληψη ούτε για παράνομη. Εκτός αν η κυρία Τσιχαλιά αποφασίζει και διατάζει και μας θυμίζει άλλες εποχές που δεν επιτρεπόντουσαν οι απεργίες. Αυτό είναι δικό της θέμα. Ούτως ή άλλως, κύριε Κοντουλάκο, η κατάληψη όπως και να είναι κίνηση ακτιβισμού είναι, δεν είναι. Είναι κίνηση ακτιβισμού. Έγινε κατάληψη. Το χώρο που ήταν να συνεδριάσει. Συνήθως συμβολικές. Γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος και εμείς, να μην ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Έγινε κατάληψη του χώρου που ήταν να συνεδριάσει η Επιτροπή. Η κατάληψη ήταν συμβολική και ήταν απεργία όμως 24ωρη. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προβάλλει. Η κυρία Τσιχαλιά, έστω στην ίδια τη στιγμή, θα έπρεπε να σεβαστεί την απόφαση των ανθρώπων που δουλεύουν σε Δήμο Πετέλης και να μην κάνει την οικονομική της επιτροπή. Ναι. Όμως δεν μπορώ να ξέρω. Τις δύο πρώτες συνεδριάσεις που απέτυχαν, δεν υπήρχε καν κάποιος για να κρατάει πρακτικά. Στην τρίτη που πέρασε υπήρχε. Όχι βέβαια. Κανένας, γιατί και οι δύο πρακτικογράφοι απεργούσαν και ήταν έξω από το δημαρχείο. Άρα ποιος κράτησε πρακτικά. Δεν καταλαβαίνω την πρεμούρα της ώστε να μπουν οι ιδιώτες. Διότι, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας πω το εξής. Ότι με αυτή τη συγκίνηση και με αυτές τις ανακοινώσεις που απαξιώνει την ομάδα και τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, είναι σαν να παραδέχεται την αποτυχία της πως δεν μπορεί η ίδια να διοικήσει το Δήμο. Διότι εγώ θα θεωρούσα λογικό, εφόσον η ίδια αποκαλεί τον εαυτό της μάνατζερ, ότι ο μάνατζερ ο καλός αξιοποιεί πρώτα το προσωπικό που έχει. Δεν τρέχει σε άλλες λύσεις και απαξιώνει το προσωπικό. Δηλαδή, φύγετε εσείς από εδώ για να φέρω εγώ άλλους καλύτερους. Μπήκε στη διαδικασία η Δήμαρχος να πάρει κάποιο προσωπικό, έστω συμβασιούχους, όπως έχουν κάνει όλοι οι άλλοι Δήμοι για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Θα σας πω το εξής, ότι δεν έχει κάνει ούτε την αίτηση στον ΟΑΕ να πάρει με τους 99 ανθρώπους της κοινωνικής εργασίας. Αυτό πρέπει να σας λέει όλο. Η κοινοφελής. Ναι. Προφανώς δεν θέλει να πάρει σύνεργη 99,
θέλει να πάρει ιδιώτες, οι οποίοι για να καταλάβει και ο δημότης, να καταλάβει και ο πολίτης, δεν μιλάμε για 90 και 60 άτομα στην καταλήξη. Μιλάμε για 12 εργαζόμενους με ένα απορριμματοφόρο. Που τι θα πρωτοπρολάβουν να κάνουν και πού θα τους πρωτομοιράσει όταν το Δήμο μας αποτελείται από 3 δημοτικές κοινότητες. Ναι. Ένα άλλο ερώτημα που υπάρχει από εμάς που δεν είμαστε μέσα στον Δήμο είναι ποια κομμάτια της καθαριότητας δίνονται τελικά σε ιδιώτες, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές. Και αν μπορούν με το υπάρχον προσωπικό να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ, επί τόσα χρόνια ο Δήμος Κοντέλης λειτουργεί κανονικά με την υπηρεσία καθαριότητας. Ναι. Ένα πρόβλημα. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή την περίοδο που διανύουμε τους 9 μήνες με νέα συνδιοίκηση της κυρίας Τηγανιά και του κυρίου Παλαιοδήμου, για να μην τον βγάζουμε από κάτω και αυτόν, θέλω να πω το εξής, ότι έχει δώσει, μετράτε, αν μπορείτε, χτίστε να μετράτε. Σε 4 διαφορετικές εταιρείες έχει δώσει την αποψήλωση των δέντρων. Άλλος για τα πέφτια, άλλος για τα χαμηλά δέντρα, άλλος για τους κήπους, άλλος για τον καζόν. Πες έτσι. Έχει δώσει τα ογκώδη, τα οποία εκεί δυστυχώς, ενώ περίμεναν προφανώς μια εταιρεία ήρθε και μια άλλη και πήρε τη δουλειά, θα σας πω το εξής. Η διαφορά ήταν 220.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τα μεγέθη αυτών των διαγωνισμών. Μετά, έχει δώσει 430.000 ευρώ για να δοθεί σε ιδιώτες να πάρει ο Δήμος Πεντέλης τα φαγωσώστες, λες και είμαστε το Μαϊάμι ή Χαβάη, και να πάρει και διοικητικό προσωπικό. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι ο κίνδυνος δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά που δουλεύουν στην καθαριότητα, αλλά θα είναι και για τα παιδιά που δουλεύουν στα γραφεία. Έχει δώσει επίσης 430.000 ευρώ για να έχει εταιρεία καθαριότητας η οποία θα καθαρίζει τα δημοτικά κτίρια και τους δημοτικούς χώρους. Και ετοιμάζεται να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ στο να αλλάξουμε τον πάροχο για τον δημοτικό φωτισμό στα κτίρια μας και στις πλατείες που πληρώνει ο Δήμος Πεντέλης. Αλλάξουμε δηλαδή αυτή το πρόγραμμα των LED, προφανώς. Δεν θα έλεγα τα LED, θα είναι απλώς στο λογαριασμό από ό,τι έχουμε δει. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι, διότι χθες βγήκε πανηγύρες για τους πυλώνες, ότι θα σωθεί ο Δήμος από 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω, επειδή μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, να σας πω ότι πάλι ψεύδεται, δεν πληρώνει ο Δήμος 2,3 εκατομμύρια ευρώ για το έργο των πυλώνων, αλλά απλώς πληρώνει 830 χιλιάρικα. Διότι το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα το έβαζε η Περιφέρεια Αττικής, η οποία το έχει εγκρίνει και στον προϋπολογισμό της. Άρα να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, επειδή το 2,3 ακούγεται ωραία. Βάζει. Τώρα, τι θα γίνει με την καθαριότητα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της αντιπολίτευσης? Επειδή θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η κυρία Τζιχαγιά έχει κάνει παράβαση καθηκόντως, έχει ξεκάθαρα αγνοήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θα τη θυμίσω για άλλη μια φορά, επειδή είναι νέα Δημοτική Σύμβουλος και δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα τη θυμίσω ότι η Δήμαρχος ή ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όχι στην ιδιωτική καθαριότητα. Άρα εδώ μιλάμε για μια ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος. Εμείς θα συνεχίσουμε ενωμένοι ως αντιπολίτευση να παλέψουμε ώστε αυτές οι συμβάσεις να μην ισχύσουν στο Δήμο Πεντέλης. Και από εκεί και πέρα, επειδή εύλογα μπορεί να πει κάποιος ότι εμείς έχουμε μουλαρώσει και δεν θέλουμε τίποτα να πάει μπροστά, θα σας πω ότι το θέμα του ναυτικού νοσοκομείου, του εγκαταλελειμμένου ναυτικού νοσοκομείου, αν δεν υπήρχε αντιπολίτευση να το κινήσει, να είστε σίγουροι πως δεν θα είχε κάνει τίποτα συγκεκριμένη διοίκηση και θα το είχε ξεχάσει. Μάλιστα. Κύριε Κοντουλάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πριν κλείσουμε, να πω και στους ακροατές και σε εσάς ότι εμείς προσπαθούμε εδώ 2 μέρες συνεχόμενες να έχουμε την κυρία Τηχαγιά για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν με την καθαριότητα. Μας παραπέμπει σε ανακοινώσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τώρα. Μας παραπέμπει σε ανακοινώσεις. Θα πούμε την ανακοίνωση κι εμείς. Να είστε καλά. Θα έχει δουλειά η κυρία Τηχαγιά με απευθείας αναθέσεις. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς δεν μπορούμε. Θα σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.